Συνάλλαγμα, ρευστότητα, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το City του Λονδίνου θεωρεί τη σημαντικότερη βρετανική βιομηχανία και η χρηματοοικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μετά τον Brexit όμως δεν δεσμεύεται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες και επιχειρήσεις έχουν βασιστεί στην εμπειρογνωσία του City του Λονδίνου για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και πόσο γρήγορα θα μπορούσε η Ευρώπη να οικοδομήσει την αντικατάσταση του Λονδίνου? Δεν μπορείς μέσα σε μια νύχτα να οικοδομήσεις τις υποδομές και το οικονομικό σύστημα που έχουμε στο Λονδίνο. Θα χρειαστούν χρόνια. Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά κέντρα είναι μικρά ακόμα. Φραγκφούρτη, Δουβλίνο, Παρίσι δεν είναι ανταγωνιστικά. Η πραγματική αντίπαλη είναι η Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη. Πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου απομακρύνεται από την Ευρώπη και αυτό είναι αρνητικό τόσο για την Ευρώπη όσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το City παρέχει αυτό που αποκαλείται πακέτο υπηρεσιών. Αν αγοράζεις μια επιχείρηση κάπου στην Ευρώπη και χρειάζεσαι μια ομάδα από δικηγόρους, τραπεζίτες, λογιστές και συμβούλους, πας στο Λονδίνο και βρίσκεις όλες αυτές τις υπηρεσίες. Αν χρειαστεί να το κάνεις αυτό από την υπηρετική Ευρώπη, λες, πού θα βρω τους ανθρώπους για το συμβόλαιό μου? Α, κάθονται στο Λονδίνο. Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Υπολογίζεται πως 1,3 τρισεκατομμύρια σε ενεργητικό έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με 7.500 θέσεις εργασίας. Το ζήτημα έχει ως εξής. Πριν τον Brexit, η χρηματοπιστωτική βιομηχανία έπαιζε με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο μέλλον, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί και θέλει να βάλει τους δικούς του κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το σταματήσει. Μπορεί όμως να μην επιτρέψει στις επιχειρήσεις της να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Και ενώ η Βρετανία μάλλον δεν θα αλλάξει ριζικά τους κανόνες από τον Ιανουάριο, ποιος ξέρει τι θα κάνει στο μέλλον. Είναι θέμα ελέγχου, νομοθεσίας και τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τη Βρετανία, θέμα κυριαρχίας. Είναι λοιπόν ένα πολιτικό παιχνίδι με οικονομικές συνέπειες. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν χρηματοδότηση οπουδήποτε στον κόσμο. Οι μικρότερες επιχειρήσεις μάλλον θα δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα. Και αν οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δεν θα επενδύουν. Και αν δεν επενδύουν, θα συρρυκνώνονται και θα απολύουν κόσμο. Το διακύβευμα συνεπώς είναι μεγάλο για όλους και όχι μόνο για τους μεγάλους παίκτες.